Θα κλείσουμε σήμερα με τον αγαπημένο σκητσογράφο και αρθρογράφο, τον Στάθη Σταυρόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλη την Κρήτη και πρώτα απ' όλα εύχομαι να σταματήσει τα κόλπα του Εγκέλαδος και να επέλθει η νηνεμία του Ποσειδώνα και η χάρη της Αθηνάς για να επικληθώ τους αρχαίους πάνω στη Μεγαλόνησο, σε αυτό το κόσμημα της Ελλάδας και το κόσμημα της Μεσογείου. Στάθη μου, έχει ένα σουρεαλισμό ακόμη και αυτή η υπόθεση, θα σου πω ποιος είναι. Ενώ έχουμε σήμερα ένα ανεβατό μετασεισμικό που έχει ανησυχήσει πολύ κόσμο, ιδίως ο 4,5. Ναι. Όσα ήταν κίτρινα, πάρα πολλά γίνονται κόκκινα να καταδαφιστούν, αλλά πολύ περισσότερα γίνονται πράσινα. Και αναρωτιέμαι, σήμερα το πρασίνι σε σένα που ήταν κίτρινο μέχρι χθες, και αυτό να έχει ανοίξει περισσότερο. Πια θα βγω και κούρευτο μετά. Βεβαίως, κάτι που συμβαίνει σε όλη την επικράτεια πάρα πολλές φορές, ανεξήγητα πράγματα που δείχνουν πώς δουλεύει η κρατική μηχανή και με τι κριτήρια ενός κράτους το οποίο καίγεται να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εταιριών αλλά καταδιώκει τους απλούς ανθρώπους. Είναι πολλοί που στρέφονται εναντίον του κράτους, ξεχνούν ότι στρέφονται εναντίον, στην πραγματικότητα εναντίον της παθολογίας ενός κράτους που δεν είναι του λαού, που δεν είναι δικό τους. Και θέλουν να καταργηθεί ακόμα και εκείνο το αποτύπωμα, για να χρησιμοποιήσω μία λέξη του Συρμού, του κράτους πάνω σε εταιρείες όπως η ΔΕΗ, που είναι δικές του εταιρείες. Ο λαός την έκτισε τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ βοήθησε το λαό να αναπτυχθεί, τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά. Η ΔΕΗ είναι στην οικονομία κάτι άγιο, επιτρέψτε μου τη λέξη. Ιδιωτικοποιείται αβρόχης ποσή και αυτός είναι ένας πραγματικός σουρεαλισμός, διότι οι περισσότεροι από αυτούς που παρακολουθούν αδιάφοροι και επικροτούν την ιδιωτικοποίηση αυτή θα πληρώσουν για μία ακόμα φορά το λογαριασμό. Χωρίς όμως αυτό να δείχνει ότι βάζουμε μυαλό, διότι το έχουμε κάνει με ένα κάρο πράγματα. Πληρώνουμε τους λογαριασμούς των ιδιωτικοποιήσεων, χάνει το κράτος την περιουσία του, δηλαδή ο λαός. Στρεφόμαστε εναντίον ενός κράτους που είναι στην υπηρεσία των εταιριών και αδικούμε τον εαυτό μας. Αυτός δεν είναι ένας σουρεαλισμός μέγιστος? Εσύ μπήκες στα πιο βαθιά. Εγώ σήμερα σε ήθελα για τα πιο επιφανειακά, γιατί πολλοί ακροατές μου γράφουν ότι αν πριν 70 χρόνια είχες, ρε παιδί μου, μια κρυοψυξία, να το πω, και άνοιγες τα μάτια σου σήμερα, τα ίδια ονόματα στην πολιτική θα συνάνταγες. Κατάλαβες τη σπόντα? Είναι κάτι σαν δυναστείες βυζαντινές, χωρίς όμως να έχουν τίποτα από τον ένδοξό μας βυζαντινισμό. Είναι αλληλοδιαδοχή Κομνηνών και Κατακουζινών και Δούκων και Αγγέλων, και Δουκών, συγγνώμη, και Αγγέλων, χωρίς κανείς από τα πρόσωπα αυτά μιας κληρονομικής αστικής δημοκρατίας να έχει κατελάχιστον το αίσθημα της ιστορίας, του εθνικού σχεδίου που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι προγονείς μας. Πρόκειται για μια επανάληψη που καθίσταται φάρσα και για να έρθουμε και στο προκείμενο, φανταστείτε Γιώργο πόσο μεγάλη είναι η παρακμή μας που ένας άνθρωπος σαν τον Γιώργο Παπανδρέου, τρίτος στη δυναστεία των Παπανδρέων και όπως λένε μερικοί παλέμαχοι παρατηρητές των γεγονότων για τις εταιρείες, στην τρίτη γενιά συνήθως καταστρέφεται ό,τι δημιούργησε η πρώτη και συντήρησε ή διεύρυνε η δεύτερη. Συμβαίνει και στην πολιτική. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η παρακμή μας όταν ένας άνθρωπος όπως ο τρίτος Παπανδρέου, ο οποίος δεν βαρύνεται μόνο για αυτά που εύκολα του καταλογίζονται, δηλαδή τα Σαρδάμ, τους Κυπουρούς και άλλες κουταμάρες, τα κανό και τα ποδήλατα, αλλά κυρίως βαρύνεται με το μνημόνιο, την υπαγωγή δηλαδή της χώρας σε ένα καθεστώς εντολής που ο Τσίπρας στη συνέχεια το έκανε εκατονταετές με την υποθήκευση της περιουσίας των πόρων και των προοπτικών μας για 100 χρόνια στους δανειστές, πράγματα που ξεχνιούνται στην καθημερινή ρητορική ή διαστρέφονται λέγοντας ότι βγήκαμε από τα μνημόνια ο ένας ή ότι πλέον δεν είναι καθεστώς εντολής αλλά επιτήρησης. Τίποτα από αυτά. Ο άνθρωπος λοιπόν που ξεκίνησε αυτό το κακό επανέρχεται σε ένα κόμμα το οποίο ο ίδιος διέλυσε να διεκδικήσει την αρχηγία του. Αν αυτό δεν είναι το αποτύπωμα, ξαναχρησιμοποιώ τη λέξη του Συρμού, μιας μεγαλειώδους και εις βάθος παρακμής, τι μπορεί να είναι?
θα μπορούσε να ήταν ένα σκέτς των Monty Python. Θα μπορούσε να ήταν μια κομική αφήγηση του Τσιφόρου. Θα μπορούσε να ήταν ένας καγχασμός του Ντάριο Φω. Όμως δεν είναι τίποτα από αυτά και είναι η ανάσα της Ελλάδας. Η τραγική, η σπαρακτική, η αγωνιώδης ανάσα της Ελλάδας, η οποία βλέπει γύρω της και μέσα της να γίνεται της κακομοίρας και να αντιμετωπίζεται με τρόπους της μούρλο κακομοίρας. Δηλαδή έχουμε το Αιγαίο, έχουμε την Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία που τώρα δεν του αρέσει του Τσίπρα, αλλά τον καρφώνει ο Πάια το ότι επί των ημερών τον ξεκίνησε η θεμελίωσή της. Έχουμε την Ελληνογαλλική Συμφωνία με τα σκοτεινά της σημεία. Έχουμε την ακρίβεια η οποία έρχεται, καλπάζει και είναι ένα τέρας. Έχουμε την υφαρπαγή των φυσικών πόρων, λιμάνια και των υποδομών, λιμάνια, αεροδρόμια. Γίνεται στην Ελλάδα της κακομοίρας, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε λογαριασμούς. Η πολιτική σκηνή περιορίζεται στα ταχυδακτυλουργικά του Τσίπρα για να κάνουν κολοτούμπες στα γκάλοπ. Και παρατηρούμε τους εαυτούς μας ή αδιάφορους ή αμήχανους ή συμμετέχοντες. Διότι το χειρότερο από όλα αυτά τα σκοτεινά που λέω δεν είναι τόσο η παρακμή της ελίτ, αλλά είναι τόσο, είναι όσο είναι η ανοχή των οπαδών. Δηλαδή εκείνων που είναι πλέον οπαδοί των αφεντικών τους, της τυραννίας τους, που στελεχώνουν το όραμα και το όνειρο της τελευταίας φάσης της παγκοσμιοποίησης, που είναι η δημιουργία φεουδαρχικών κοινωνιών. Φεουδαρχικές κατά τις κοινωνικές σχέσεις, να ανήκεις δηλαδή στην εταιρεία, να ανήκεις στο αφεντικό, να ανήκεις στο κόμμα, να ανήκεις στην εφημερίδα που διαβάζεις, να είσαι οπαδός της δηλαδή, και τελείως δουλικών και σχέσεων οικονομικών που παραπέμπουν στη δουλοκτησία. Δηλαδή φεουδαρχία και δουλοκτησία είναι το άμα. Αυτή είναι η κοινωνία που διαμορφώνεται. Και με την επικουρία της τεχνολογίας μπορεί να γίνει η παγίωσή της σε ένα νέο μεσαίωνα, τεχνοκρατικό μεσαίωνα, από όπου δεν θα υπάρχει διαφυγή. Και γι' αυτό εγώ βλέπω και κάποια υγεία, θα σου φανεί παράδοξο αυτό που θα πω, ίσως και στους ακροατές, στην αντίδραση εκείνων που κατηγορούνται ως ψεκασμένοι το ένα και το άλλο και που στο χώρο τους αλλιεύουν φασίστες, ακροδεξιοί, ανορθολογιστές κτλ. Για ένα μόνο λόγο, ότι το ένστικτό τους τους λέει ότι κάτι στραβό γίνεται, δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό ακριβώς, στρέφονται να το αντιμετωπίσουν σε λάθος κατευθύνσεις στην εκκλησία, με λάθος τρόπους, όλα αυτά τα ξόρκια που κάνουν, αλλά κατά βάθος είναι ένα σπάραγμα του ενστίκτου τους, το οποίο το έχουν και οι υπόλοιποι, οι ορθολογιστές, αλλά δεν μιλάνε. Γιατί δεν μιλάνε οι ορθολογιστές? Διότι τα δοκίμασαν όλα και απέτυχαν σε όλα. Όχι οι ίδιοι, οι εκπρόσωποι τους. Άρα απογοητεύτηκαν, άρα έχουν γίνει μυρολάτρες, άρα πολλές φορές είναι θυμωμένοι και βρίζουν τους συνανθρώπους τους ή βρίζουν ο ένας τον άλλον χωρίς να λένε κουβέντα για τα αφεντικά. Αυτά είναι συμπτώματα μιας κοινωνίας που οπαδοποιείται κάτω από τους τυράννους της. Δεν δουλεύει η τυραννία χωρίς οπαδούς. Όταν λοιπόν η μόνη λύση για το θέμα ή η κυρίως λύση για το θέμα της πανδημίας είναι οι απαγορεύσεις, δεν είναι κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας απλώς, αλλά η Δανημαρκία αρχίζει να μπαίνει στο γύψο. Όλα αυτά λοιπόν τα φαινόμενα, αν τα δούμε εμείς οι σατυρικοί ως έναν σουρεαλισμό, θα τα αδικήσουμε. Είναι πολύ δραματικά και δυστυχώς η δουλειά η δική μας είναι με τη λύπη που δημιουργούν μέσα στους ανθρώπους αυτά τα πράγματα να επιχειρούμε μια λύτρωση, και γι' αυτό κάνουμε μια γελιογραφία, γι' αυτό κάνουμε μια σατυρική παρατήρηση. Όμως όπως λέγανε και οι αρχαίοι, στο βάθος η απόσταση ή μάλλον τα σύνορα μεταξύ τραγωδίας και κωμωδίας είναι πάρα πολύ θολά, είναι μια γκρίζα ζώνη. Είναι πολύ επικίνδυνο για την Ελλάδα να αλλάζουν όλα γύρω της και εμείς να επιστρέφουμε στο Γεωργάκη ή στην κάθε άλλη εκδοχή της κάθε άλλης δυναστείας, ή οι νεόκοποι πολιτικοί που εμφανίζονται να είναι απλώς δημαγωγοί, να είναι απλώς δημεγέρτες, να είναι απλώς ο Ανδρόνικος Κομνηνός που τρελάθηκε και άρχισε να σκοτώνει κόσμο ενώ ήταν ο λαϊκός πρόμαχος.
Εκείνος σκότωνε με το σπαθί, ο άλλος σκότωσε με τους φόρους. Ή πούλησε το λιβάνι της Κωνσταντινούπολης στους Βενετσιάνους και τους Γενουάτες. Δεν γίνεται προκοπή έτσι. Στάθη μου, όση ώρα μιλάς αφήνω, γιατί άνοιξα πολύ μεγαλύτερο, και καλά έκανες, παράθυρο. Θα σε γιώσω λίγο με τα πεζά, λέει ο Λευτέρης εδώ. Καλημέρα στο Στάθη. Τον λατρεύω στα σκίτσα, αλλά θεωρώ ότι το Γιώργο τον αδικεί. Διότι ο Γιώργος δημοψήφισμα ήθελε πριν μας βάλει στα μνημόνια, τον πνίξαν. Να προχωρήσει στο λαό σε εκλογές ήθελε, τον βάλανε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, τον ρίξαν. Μήπως τον αδικεί? Ο Γιώργος το δημοψήφισμα το ζήτησε κατόπιν εορτής, όταν κατάλαβε τι έκανε ή τι του κάνανε. Ουκ ανδρός οφού. Και αυτό το δείγμα του ουκ ανδρός οφού το έδωσε σε όλα όσα καταπιάστηκε. Ο Γιώργος εμφανιζόταν πρωτοπόρος γιατί ήταν πιασάρικος. Έπαιρνε ανθρώπους από τα γυμναστήρια που συναντούσε και τα αεροδρόμια και τους έκανε υπουργούς, κυπουρούς. Σου λέγει ο άλλος πάει το κατεστημένο. Ο Γιώργος φάνηκε πιασάρικος και πρωτοπόρος σε όλα όσα σήμερα κάνει ο δικαιωματιστικός ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί λένε ότι ο Γιώργος προηγήθηκε της εποχής του. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Ο Γιώργος πήρε μια χώρα την οποία είχε χρεοκοπήσει ο Καραμαλής, την οποία είχε χρεοκοπήσει πριν τον Καραμαλή ο Σιμίτης, την οποία είχε χρεοκοπήσει πριν τον Σιμίτη ο Παπανδρέου και ο Μητσοτάκης, δηλαδή πήρε ένα σκηνή κορδόνι, σε μια εποχή που η Ελλάδα περίμενε το μεταρρυθμιστή. Πίστεψε στην αρχή ότι τη μεταρρύθμιση θα την κάνει ο Σιμίτης. Άνθρακες ο θησαυρός. Το ίδιο και με τον Καραμαλή. Εκεί να δεις. Στάχτηκε μπούρμπερι ο θησαυρός. Έρχεται λοιπόν ο Γιωργάκης. Έχει μια ιστορική ευκαιρία. Καλοί άνθρωποι σαν τον φίλο που έκανε αυτή την παρατήρηση που μου μετέφερες, ελπίζουν σε αυτό. Δεν τους αδικώ. Πολλοί θα μπορούσαν να ελπίσουν ότι ένας πολιτικός τρίτης γενεάς έχει μάθει. Δεν είναι δηλαδή αυτός που θα καταστρέψει, αλλά αυτός που θα ολοκληρώσει και θα προσπαθήσει. Τι προσπάθησε ο Γεωργιάκης? Του κάνανε μια τρικλοποδιά και τον λέω Γεωργιάκη συνειδητά. Μου έχει μπει στη ψυχή, δεν μπορώ να τον πω αλλιώς, αλλά τον λέω Γιώργο Παπανδρέου. Τι του κάνανε του Γιώργου Παπανδρέου? Του πήρανε μια κρίση δανεισμού και την κάνανε κρίση χρέους. Ούτε πρωτοετής φοιτητής δεν την πατάει. Αν λοιπόν την πάτησε σε αυτό, σε τι τον αδικούμε? Διότι το χρέος που είχαμε τότε ήταν 110% του ΑΕΠ. Σήμερα η ρίστο εν παρόδο είναι 280% του ΑΕΠ. Και η ρίστο επίσης εν παρόδο, το παγκόσμιο χρέος είναι 350% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια κατάσταση η οποία είναι τελείως ατέρμονη. Έχουμε εφεύρει το ακίνητο της καταστροφής. Ο Γιώργος λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίση δανεισμού και αντί να μαζέψει το πολιτικό σύστημα, αντί να απευθυνθεί στο λαό και να πει παιδιά χρωστάμε αυτά τα λεφτά, ένα χιλιάρικο το χρόνο ο καθένας και καθαρίσαμε. Εγώ σου λέω να έκανε και μια κατανομή τελείως άδικη κοινωνικά. Να πλήρωνα εγώ όσο θα πλήρωνα και ένας πλούσιος. Δεν με ενδιαφέρει. Θα βγαίναμε. Και ο Γιώργος τι κάνει? Δέχεται και υπογράφει και πανηγυρίζει να πάρει 110 δις υποβάλλοντας τη χώρα στα δεσμά του μνημονίου. Δηλαδή του κάνουν την κρίση δανεισμού κρίση χρέους, από την οποία δεν θα βγούμε ποτέ. Άρα σε τι ήταν ο πρωτοπόρος ο Παπανδρέου? Λοιπόν, θα κλείσουμε με την επισήμανση του φίλου μας του Αργύρη. Άρα λέει κύριε Σταυρόπουλε, μήπως ο πραγματικός διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την ανοριμότητά του, όπως είχε πει και ο Καντ? Η αλήθεια είναι ότι ο διαφωτισμός έλκει την καταγωγή του στον τρόπο που προσέλαβε η αναγέννηση την αρχαιότητα, η αναγέννηση της Δύσης την ελληνική αρχαιότητα. Ο διαφωτισμός αν προχωρούσε πιο βαθιά και ορισμένοι από τους θειασότες του προχώρησαν πιο βαθιά, θα καταλάβαιναν ότι ο ολόκληρος άνθρωπος δεν είναι μόνο ο ορθολογιστής άνθρωπος. Διότι ο ορθολογιστής άνθρωπος κάλλιστα γίνεται και προτεστάντης και η Μέρκελ ζητάει τα λεφτά. Ο άνθρωπος ο ολοκληρωμένος είναι λίγο πιο ενσυναισθηματικός. Δηλαδή λίγο πιο ολοκληρωμένος κατά την έννοια του αισθήματος, του συναισθήματος που συμπληρώνουν τη λογική. Αυτό που ήταν το ιδανικό στους αρχαίους και που ονομάστηκε από τους ιστορικούς ο Έλληνας άνθρωπος. Δηλαδή ο ενορατικός, ο διορατικός και ο λογικός. Αλλά χωρίς να χάνει τα δύο πρώτα συνθετικά τα οποία έχουν πολλά επίπεδα στα οποία κινούνται.
Βέβαια τότε οι κοινωνίες ήταν μικρές και όχι όλες ελεύθερες, ήταν τελείως διαφορετικό το σύστημα. Σήμερα οι κοινωνίες είναι μαζικές. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα πιο ανθρώπινα συνεπώς είναι η εκπαίδευση. Αλλά η εκπαίδευση, αν ήταν εις βάθος και αν ασχολιόταν με τέτοια πράγματα, έκανε κριτική ας πούμε στο διαφωτισμό, θα είχε επαναστατικά αποτελέσματα για τις ψυχές και τα μυαλά των ανθρώπων, πράγμα το οποίο δεν συμφέρει τα λιγούρια που λέγονται ελίτ, πράγμα το οποίο δεν συμφέρει παγκοσμίως το 1% του πληθυσμού που έχει το 98% του πλούτου, ούτε στα καθημά στις 600 οικογένειες και το στενό του κύκλο της 11 που λιμένονται τη χώρα. Τι να κάνεις άμα έχεις ένα λαό ο οποίος επαναστατεί? Θα τον λες μετά αγανακτισμένο όσο υπάρχει κίνδυνος και ψεκασμένο, μέχρι να τον καθυλώσεις και να τον λες κεντρό, πώς το λένε, μένουμε Ευρώπη, όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται ένα είδος φανατισμού, κεντρό φανατισμού, που εμποδίζει τη σκέψη, εμποδίζει να δούμε ποιο είναι το πρόβλημά μας και καταλήγουμε σε αυτό που μας συμβαίνει και μας βασανίζει σήμερα. Να στρέφεται το ένα μας μισό εναντίον του άλλου. Στάθη Σταυρόπουλος, δεν θα το ρωτήσω σκίτσο, γιατί ξέρω αν έχει έναν πονοκέφαλο πια με τα όσα συμβαίνουν, είναι ποιο να επιλέξει. Θα τον ενημερώσω όμως ότι όση ώρα μιλάμε συνεχίζεται σήμερα πιο διακριτά η μετασεισμική ακολουθία. Ακόμη και την ώρα που έλεγε αυτά που έλεγε, εμείς εδώ κουνιόμασταν. Ελπίζω να μην αποκτήσουμε μόνιμα το ζάλο του ναυτικού. Όχι, όχι, επανέρχομαι στην αρχική μου ευθύ. Στέρεη σαν βράχος η Κρήτη, βουνό αμετακίνητο. Να σε καλά, Στάθη μου. Να σε καλά, καλή σου ημέρα. Γεια. Yeah.